Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 31ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Έχω ευθύνη εάν το παιδί μου εξασκεί ή δέχεται bullying. Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε γονείς οι οποίοι νοιάζονται ούτως ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε εφήβους και ενήλικες οι οποίοι έχουν πικρή πείρα από το όπλο ψυχολογικού πολέμου που ονομάζεται bullying. Bullying ή με την ελληνική προσπάθεια μετάφρασης σχολικός εκφοβισμός είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία είτε ένα πρόσωπο που ονομάζεται ενταΐς είτε μία ομάδα προσώπων στοχοποιούν ένα άλλο πρόσωπο στο σχολικό χώρο. Γι' και η μετάφραση είναι σχολικός εκφοβισμός. Φυσικά, το bullying μπορεί να συμβεί σε διάφορα περιβάλλοντα. Το σημερινό επεισόδιο αφορά μόνο το σχολικό περιβάλλον και το περιβάλλον μεταξύ ανήλικων παιδιών και εφήβων. Το 2019 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος» που ήταν μια προσπάθεια να καταγραφούν βασικά όπλα ψυχολογικού πολέμου και ίσως είναι και η πρώτη προσπάθεια σε ελληνικό βιβλίο, στα ελληνικά γράμματα. Στο βιβλίο εκείνο δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον bullying, έχω αναφέρει τον bullying, επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά στην επικαιρότητα, ένα θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί ψυχολόγοι εξελιχτικής και σχολικής κατεύθυνσης, πιο εξειδικευμένη από εμένα για αυτό το θέμα. Ο λόγος για τον οποίο όμως ετοιμάζω το σημερινό επεισόδιο είναι ότι έχω συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό ότι τα παιδιά τα οποία γίνονται θύματα bullying στο σχολικό χώρο, στο σχολικό περιβάλλον και κατά τη σχολική ηλικία, πρώτη, δεύτερη και τρίτη σχολική ηλικία, είναι πολύ πιθανόν μεγαλώνοντας να εξελιχθούν σε θύματα ψυχολογικού πολέμου και να αναπτύξουν αυτό το οποίο έχουμε εξηγήσει και στην πρώτη σεζόν αυτού του podcast αυτό το ψυχολογικό φαινόμενο θυματοποίησης που ονομάζεται συνεξάρτηση. Ενώ τα παιδιά τα οποία λειτουργούν ως νταΐδες, εξασκούν bullying ή σχολικό εκφοβισμό σε άλλα παιδιά στην ηλικία τους, είναι πολύ πιθανόν, μεγαλώνοντας, να εξελιχθούν σε ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα σε κακοποιητές. Φαίνεται ότι η δυναμική των σχέσεων μεταξύ των παιδιών στη σχολική ηλικία επηρεάζει δραστικά και επιδραστικά τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέονται με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους μεγαλώνοντας. Τόσο στο ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, όπου μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας στη μηχανή αναζήτηση του YouTube το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου, όσο και στα επεισόδια του podcast που αυτό το σημερινό είναι το 39ο, ασχολούμαστε ιδιαίτερος με ζητήματα ψυχικής κακοποίησης. Με θέματα που έχουν να κάνουν με τις δυναμικές των σχέσεων, με θέματα που έχουν να κάνουν με το ψυχικό τραύμα, τη ψυχική κακοποίηση, τη συνεξάρτηση και τον αρκισισμό. Και θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή την καυτή πατάτα, το θέμα του bullying, την καυτή πατάτα όσον αφορά στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και στη γονεϊκότητα. Έχω ευθύνη λοιπόν εγώ ο γονιός για το γεγονός ότι το παιδί μου δέχεται μπούλινγκ ή εξασκεί μπούλινγκ σε άλλα παιδιά. Ναι, έχεις ευθύνη. Ναι, έχουμε ευθύνη. Δεν είναι άσχετο το μπούλινγκ που δέχονται τα παιδιά μας από τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και από τους χειρισμούς που κάνουμε ή δεν κάνουμε εμείς ως γονείς ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας τόσο από την πιθανότητα να εξελιχθούν σε όσο και από την πιθανότητα να εξελιχθούν σε θύματα ψυχολογικού πολέμου, σε θύματα bullying. Θέλω να πω κάποια βασικά χαρακτηριστικά, βασικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που έχουν τα θύματα bullying, αλλά και οι θύτες, οι νταΐδες. Ας πάμε πρώτα στους θύτες. Πάμε να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά, τα οποία λειτουργούν ως θύτες στο σχολικό εκφοβισμό ή bullying ή αλλιώς ως νταΐδες. Είναι παιδιά τα οποία φέρουν χαρακτηριστικά προσωπικότητα ναρκισιστικού τύπου. Personality traits. Ο όρος personality traits αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία αρχικά κληρονομούνται. Δηλαδή ένα παιδί γεννιέται και φέρει μαζί του μία ιδιοσυγκρασία η οποία έχει να κάνει με την κληρονομικότητά του. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι η ιδιοσυγκρασία με την οποία γεννιέται ένα παιδί είναι τελεσίδικο στοιχείο για το πώ θα εξελιχθεί η προσωπικότητα του στη συνέχεια, παρόλα αυτά επηρεάζει. Εάν λοιπόν γεννηθεί ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει έλλειψη ενσυναίσθηση, χαμηλή ανοχή στη ματέωση και εναντιωματικότητα, ω χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του και της ιδιοσυγκρασίας του, τότε αν αυτό το παιδί δεν δε δεχθεί Σωστή διαπαιδαγώγηση και έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση πολύ πιθανόν να εξελιχθεί σε ένα παιδί, έναν έφηβο ο οποίο εξασκεί bullying ή έναν ενήλικα ο οποίο εξασκεί ψυχολογικό πόλεμο σε διάφορα περιβάλλοντα. Έχουμε μιλήσει για την ενσυναίσθηση σε αυτό εδώ το podcast τόσο και στο επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, όσο και στο επεισόδιο για τον αρκισισμό όσο και στο επεισόδιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η ενσυναίσθηση είναι η αρετή εκείνη η οποία καλλιεργείται πάνω σε υφιστάμενα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και έχει να κάνει με την ικανότητα ενός ανθρώπου να μπορεί να βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Να μπορεί να νιώθει συμπόνια για το τι βιώνει ο άλλος ο άνθρωπος και να μην στέκεται ε, χωρίς ε, συμπόνια, χωρίς ε, καλοσύνη, μπροστά στον πόνο ενός άλλου ανθρώπου ή χωρίς συμμετοχή μπροστά στη χαρά ενός ανθρώπου. Είναι αλήθεια ότι κάποια παιδιά γεννιούνται με λιγότερες δυνατότητες ενσυναίσθησης και κάποια άλλα με περισσότερες. Η διαπαιδαγώγηση παίζει ρόλο ούτως ώστε η υφιστάμενη ενσυναίσθηση να ουτω ή η, ε, η λίγη ενσυναίσθηση που υπάρχει να μπορέσει να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί. Η ανοχή στη ματέωση σημαίνει να μπορώ να αντέχω να μου πούν όχι. Να μπορώ να αντέχω να μην γίνει το δικό μου. Να μπορώ να αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο δέχομαι τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή Οι άνθρωποι με χαμηλή ανοχή στη ματέωση δεν δέχονται εύκολα το όχι, δεν δέχονται εύκολα να τους πεις όχι δεν θα το κάνεις αυτό και δεν δέχονται εύκολα μια αναποδιά. Υψηλή ανοχή στη ματέωση είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, των ανθρώπων που είναι ψυχοσυναισθηματικά όρημοι, καλλιεργημένοι και πνευματικοί. Χαμηλή ανοχή στη ματέωση έχουμε φυσικό τρόπο τα μικρά παιδιά, και όσο μεγαλώνει ένα παιδί, και όσο εξελίσσεται από την νηπιακή πρώτη σχολική, δεύτερη σχολική ηλικία προς τα πάνω, τόσο περισσότερο καλλιεργείται και ανοχή στη ματέωση. Για όσους συνδρομητές στο κανάλι μου στο YouTube βρίσκονται στο, στα επίπεδα της συμμετοχής και έχουν ακούσει το playlist το οποίο διαβάζουμε και σχολιάζουμε από τα βιβλία του Scott Peck ήδη από το βιβλίο του δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» στο πρώτο κιόλα κεφάλαιο γίνεται σημαντική αναφορά στην καλλιέργεια της ανοχής στη ματέωση. Είναι σημαντικό για όλους μας και για τα παιδιά μας να μάθουν να αντέχουν τη ματέωση. Η ματέωση σημαίνει απογοητεύομαι, κάτι που περιμένω να γίνει δεν γίνεται, αποδέχουμε μια έκβαση διαφορετική από αυτήν που είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, άρα, οι θήτες, bullying, ινταΐδες, είναι παιδιά που έχουν ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασιακά στην προσωπικότητά τους με πιο σημαντικά την έλλειψη συνέστηση, τη χαμηλή ανοχή στη ματέωση και την εναντιωματικότητα. Εναντιωματικότητα είναι ένα ζήτημα για το οποίο μιλήσαμε στο, στην πρώτη σεζόν αυτού του podcast όταν μιλήσαμε για την καλοήθεια και την κακοήθεια και όταν μιλήσαμε για τους εναντιωματικούς τύπους προσωπικότητας. Εναντιωματικότητα σημαίνει να είμαι ένας αντιδραστικός άνθρωπος ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία να απολαμβάνω τον καυγά. Να μου αρέσει η αντιπαράθεση. Να μου αρέσει να εναντιώνομαι στους άλλους ανθρώπους. Σύτες επίσης μπορούν να είναι παιδιά τα οποία έχουν παραδείγματα βίας στο σπίτι ή αλλιώς βία παραδείγματα στο σπίτι. Ο πατέρας μπορεί να κακοποιεί τη μητέρα. Η μητέρα μπορεί να κακοποιεί τον πατέρα. ο ένας γονιός να κακοποιεί τον άλλο γονιό και σε περιπτώσεις τις οποίες έχουμε δύο γονείς με ναρκισιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά τους, με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, μπορεί να έχουμε δύο ναρκισιστές μαζί που κακοποιούν ο ένας τον άλλον σε ένα φαύλο κύκλο συνεχούς αντιπαράθεση, σύγκρουση και προβλημάτων. Παιδιά τα οποία κακοποιούνται από τους γονείς τους, παιδιά τα οποία τρώνε ξύλο από τους γονείς τους, μπορούν κάλλιστα να εξελιχθούν σε ενταίδες. Παιδιά τα οποία κακοποιούν τους γονείς τους, δηλαδή παιδιά τα οποία μεγαλώνουν ανορίετα, χωρίς όρια, χωρίς οριοθέτηση από τους γονείς τους, επίσης μπορούν να εξελιχθούν σε ενταίδες. Τα όρια είναι βασικό στοιχείο μιας υγιούς διαπαιδαγωγής. Ένα παιδί μεγαλώνοντας πρέπει να μάθει από τους γονείς του μέχρι που το παίρνει. Μπορείς να το τραβήξεις μέχρι εδώ, παρακάτω δεν μπορείς. Υπάρχουν πράγματα που επιτρέπονται, και πράγματα που απαγορεύονται. Αρκετοί γονεί μεγαλώνουν τα παιδιά του με πλήρη τεμπελιά, ψυχική, συναισθηματική και πνευματική τεμπελιά, και αφήνουν τα παιδιά του να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν και να του βάλουν όρια. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια μια ανορίωτη διαπαιδαγώγηση. Μπορεί τα παιδιά να καταλήξουν να κακοποιούν τους γονείς. Δηλαδή παιδιά τα οποία χτυπάνε τους γονείς τους, παιδιά τα οποία εξασκούν λεχτική κακοποίηση στους γονείς τους, παιδιά που βρίζουν τους γονείς τους, παιδιά τα το οποία ασχημονούν σε σχέση με τους γονείς τους στη συμπεριφορά τους και οι γονείς δεν τους οριοθετούν. Δεν τιμωρούν τις κακοποιητικές συμπεριφορές ή ακόμη και τις επιβραβεύουν. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοιου είδους γονείς οι οποίοι καμαρώνουν όταν το παιδί τους έρθει και πει ότι Κάτι μου είπε ένας συμμαθητής μου και εγώ τον κλώτσισα ή εγώ τον έδιρα ή εγώ του είπα χειρότερα. Επίσης, νταΐδες ή μπούλιδες, θήτες σχολικού εκφοβισμού μπορούν να γίνουν και παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με γονείς, οι οποίοι οι γονείς δεν βάζουν όρια σε άλλους ενήλικες. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς είναι πλήρω υποταγμένη στου δικού του γονεί, είναι δηλαδή συνεξαρτώμενη από του δικού του γονεί. Ένα παιδί το οποίο βλέπει την παθητικότητα των γονέων του και την παρεμβατικότητα των παππούδων του μπορεί να εξελιχθεί σε ενταή. Και εδώ θέλω να συζητήσω για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το ζήτημα του παραδείγματος που δίνουμε στα παιδιά μας. Το παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας όταν είναι ένα παθολογικό παράδειγμα συνδεσιμότητας μπορεί να είναι βλαπτικό προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα σπιτικό όπου οι γονείς είναι συνεξαρτόμενοι σε άλλους ενήλικες Συνεξαρτόμενοι στους γονείς τους, συνεξαρτόμενοι στον εργοδότη τους, συνεξαρτόμενοι σε φιλίες τους, συνεξαρτόμενοι σε άλλες σχέσεις, όπου οι γονείς τους δηλαδή θυματοποιούνται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό το παιδί μεγαλώνοντα θα εξελιχθεί σε θύμα μπούλιν και σε συνεξαρτόμενο μπορεί αντιδραστικά να εξελιχθεί σε έναν κακοποιητή, σε έναν θήτη. Και εδώ έρχονται οι πολύ ιδιαίτερε δυναμικές σχέσεων μεταξύ εγγονιών και τοξικών παπούδων και εναρκησιστών παππούδων. Πολλές φορές μπορεί μία μητέρα, ένας πατέρας, ένας ζευγάρι να αποφασίσει συνειδητά να διακόψει σχέσεις, να διακόψει επαφές, με τους γονείς του ή με τα πεθερικά του. Να αποφασίσουν ότι εφόσον η μάνα μου, η πεθερά μου, ο πατέρας μου, ο πεθερός μου είναι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, έχουν δικαιωματισμό και δεν αποδέχονται τα όρια που βάζω, θα κόψω σχέσεις, θα πάω no contact. Και παρόλα αυτά, ενώ ήδη πάνε no contact με τοξικούς και ναρκισιστικούς γονείς, επιτρέπουν παράλληλα τα παιδιά τους να έχουν επαφές με αυτούς τους τοξικούς και ναρκισιστικούς παππούδες και γιαγιάδες. Και μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά, πολύ πιθανόν να μιμηθούν το παράδειγμα των παππούδων και των γιαγιάδων τους. Χρειάζεται εδώ πέρα να έχουμε πολύ προσοχή, γιατί φέρουμε ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Μπορεί το ζευγάρι ή ο μονογονιός που βρίσκεται στο σπίτι να μην κακοποιεί τα παιδιά, να μην δίνει ένα παράδειγμα ψυχικής και σωματικής βιότητας, Όμω όταν τα παιδιά επισκέφτονται παππούδε, γιαγιάδε και εκτεταμένη οικογένεια με εναντιωματική συμπεριφορά και βίαιε συμπεριφορέ, να αντιγράψουν αυτού. Άρα, ω γονεί, οφείλουμε να προστατεύσουμε και τα παιδιά μα από την τοξικότητα των ενηλίκων με του οποίου αποφασίζουμε εμεί οι ίδιοι να πάμε no contact. Και επειδή πολύ συχνά τίθεται το ζήτημα, μα είναι σωστό να μεγαλώσουν τα παιδιά χωρί να έχουν επαφή με τον παππού χωρίς να έχουν επαφή με τη γιαγιά, χωρίς να έχουν επαφή με το θείο, με τη θεία. Ναι, είναι σωστό. Είναι πολύ λανθασμένο εάν εσύ ως ενήλικας γονιός αποφασίζεις ότι πρέπει να προστατευτείς από την τοξικότητα το συγγενό σου, είτε ξέματο εξ είτε εξαχιστίας, παρόλα αυτά να επιτρέπεις ελαφρά την καρδία το παιδί σου να έχει επαφές με αυτούς τους τοξικούς συγγενείς και να παίρνει αρνητικά παραδείγματα τα οποία να μιμείται στη συνέχεια και να κακοποιεί τους συνανθρώπους του και ίσως να κακοποιεί και εσένα. Έτσι πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε και στο γραφείο αλλά και στις επιστολές τις οποίες μου στέλνετε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκεστε στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής στο κανάλι μου στο YouTube περιπτώσεις που οι γονείς είναι συνεξαρτόμενοι, είναι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τη φωνή τους και μεγαλώνουν παιδιά τα οποία εξελίσσονται σε τυράννου, σε ανθρώπου με εναντιωματικέ προσωπικότητε, σε ανθρώπου με εναρκεσιστικό στυλ προσωπικότητα και λένε: Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, αφού και εγώ και ο άλλο γονιό είμαστε χαμηλών τόνων, αφού είμαστε προσεκτικοί, αφού μιλάμε στα παιδιά μα με το ΣΥ και με το ΣΑΣ. Ναι, όμω, τα σπέρνει τα Σαββατοκύριακα να περάσουν χρόνο με του τοξικού παππούδε, τα παίρνει και τα αφήνει να περάσουν χρόνο με τοξικού θείου, με τοξικέ θείε προσοχή. Αυτό το οποίο βλάπτει εμά μία φορά που είμαστε ενήλικε, βλάπτει δέκα φορέ τα παιδιά μα που είναι ανήλικα. Και επειδή εδώ είμαι σίγουρη ότι κάτω από το βίντεο του podcast του YouTube θα γράψουν κάποιε μαμάδε και κάποιες μπαμπάδε, μα τι γίνεται όταν πρόκειται για μια οικογένεια που έχει χωρίσει το ζευγάρι και ο ένας γονιός αποφασίζει ότι θα κόψει επαφές με τοξικούς παππούδες και ιάδες, τι γίνεται όταν το παιδί επισκέπτεται του παππούδε και τι γιαγιάδε ή την εκτεταμένη οικογένεια του άλλου γονιού, ο οποίο δεν έχει κόψει σχέσει. Δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Εάν έχουμε διαζύγιο με παιδιά και το, ο άλλο γονιό και το περιβάλλον του άλλου γονιού χαρακτηρίζεται από τοξικότητα και ναρκισισμό, τότε αναζητούμε και λαμβάνουμε συνεχή ψυχολογική υποστήριξη ώστε να σώσουμε ό,τι σώζεται από αυτή τη συνθήκη στην οποία τα παιδιά συναγελάζονται έχουν επαφές και επηρεάζονται επιδραστικά από τοξικούς γονείς, παπούδες και μέλη της εκτεταμένης οικογένειας. Προσοχή. Έχοντας μιλήσει αρκετά για τους θύτες bullying και τους νταΐδες, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τα θύματα. Θύματα bullying ή αλλιώς σχολικού εκφοβισμού γίνονται παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν για την καλοσύνη τους, την ευφυΐα τους, τη χαρισματικότητα τους ή την ευαλωτότητά τους, με χαρακτηριστικά προσωπικότητα μη εναντιωματικά, δηλαδή παιδιά με καλοσύνη και καλοήθεια, παιδιά που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετική φυλή, παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μια διαφορετική εμφάνιση από το μέσο όρο και τα υπόλοιπα παιδιά, παιδιά τα οποία μπορεί να είναι κοινωνικά απομονωμένα, να μην έχουν φιλικό κοινωνικό δίκτυο, παιδιά τα οποία έχουν δυνατότητες δημοφιλίας και νιώθουν τα δημοφιλή παιδιά ότι απειλούνται από αυτά, και παιδιά που μπορεί να ξεχωρίζουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ως καλά παιδιά. Παρόλο που τα θύματα μπούλινγκ νιώθουν ότι είμαι ένας άνθρωπος ανάξιος να αγαπηθώ και ένας άνθρωπος που δεν επιλέγουν οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου ή οι αυτοί που θα ήθελαν να είναι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου που θα ήθελαν να είναι φίλοι μου να κάνουν παρέα μαζί μου και ανταυτού μου προκαλούν ψυχολογικό πόλεμο, μου κάνουν bullying, παρόλο που τα παιδιά αυτά νομίζουν ότι δεν αξίζουν να αγαπηθούν, στην πραγματικότητα αυτό που παρατηρείται και στην πράξη και μέσα από τις έρευνες είναι ότι παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν από την υπόλοιπη ομάδα είναι πιο πιθανό να γίνουν θύματα bullying. Το να ξεχωρίζει κάποιο δεν σημαίνει ότι είναι αναξιαγάπητος. Το να είναι κάποιο ευφυής δεν τον καθιστά αναξιαγάπητο. Το να είναι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν το καθιστά να Το να είναι ένα παιδί που έχει διαφορετική καταγωγή από τα υπόλοιπα δεν το καθιστά να Το να είναι ένα παιδί συμπαθές στους δασκάλους ή στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, αυτό δεν το καθιστά να το να είναι ένα παιδί πιο ψηλό από τα υπόλοιπα επίση δεν το καθιστά ανεξιαγάπητο. Το να είναι πιο κοντό από τα υπόλοιπα επίση δεν το καθιστά ανεξιαγάπητο και ούτω καθεξής. Αυτό το χαρακτηριστικό που κάνει τους Νταίδε να επιλέξουν θύμα έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα δεν σημαίνει χαμηλότερη αξία. Παρόλο που τα παιδιά αναπόφευκτα όταν δέχονται μπούλινγκ το ερμηνεύουν ότι εγώ κάτι έχω εγώ δεν είμαι αξιαγάπητος, εγώ δεν είμαι ε, άνθρωπος που θέλουν οι άλλοι να κάνουν παρέα μαζί μου και γι' αυτό μου κάνουν bullying. Πρόκειται για ένα τεράστιο λογικό σφάλμα. Τα θύματα bullying μπορεί να είναι παιδιά που έχουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά από τα παιδιά τα οποία τους κάνουν bullying ή να είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ πιο αξιαγάπητα από τα παιδιά που τους κάνουν bullying. Και επειδή αυτό το ερώτημα το δεχόμαστε και σε σχέσεις σε ενηλίκων, και κάποιοι με ρωτάνε πώς γίνεται ρε παιδί μου συνεχώς να προσελκύω να αρκιστιστές στη ζωή μου. Συνεχώς να έρχονται στη ζωή μου άνθρωποι οι οποίοι αντί να με αγαπήσουν με κακοποιούν. Αντί να μου δείξουν αγάπη μου προκαλούν πόνο. Γιατί, τι έχω και τους τραβάω. Αυτό που έχεις μπορεί να είναι η καλοσύνη σου. Αυτό που έχεις μπορεί να είναι η καλοήθειά σου. Αυτό που έχεις μπορεί να είναι κάποια χαρίσματα που να φθονούν οι κακοήθειες άνθρωποι. Και σίγουρα είσαι θύμα bullying επειδή ο άλλος είναι νταΐς όχι επειδή εσύ το αξίζεις. Επίσης, θύματα bullying μπορεί να γίνουν παιδιά τα οποία έχουν παραδείγματα βία στο σπίτι, δηλαδή ένα παιδί το οποίο βλέπει τον ένα γονιό να κακοποιεί τον άλλον, μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί σε θύμα bullying ή ένα παιδί το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να έχει γονείς οι οποίοι είναι χαμηλών τόνων, είναι καλοήθης και δεν εξασκούν οποιοδήποτε είδους ψυχολογικό πόλεμο ένα ένας στον άλλον, να έχει παππούδες, να έχει μέλη της εκτεταμένης οικογένειας που να το πράττουν αυτό και έτσι να επηρεάζεται. Και οπωσδήποτε θύματα bullying μπορεί να γίνουν παιδιά που δέχονται κατευθείαν βία από τους γονείς τους. Αν στο σπίτι έχει ένα γονιό νταΐ ή ακόμη χειρότερα δυο γονιούς νταΐδες και είσαι θύμα βίας από τους γονείς σου, αυτό καθιστά πολύ πιο πιθανό να γίνει θύμα bullying και στο σχολικό χώρο και στο περιβάλλον με τους συνομιλικούς σου. Επίσης, θύματα bullying μπορεί να γίνουν παιδιά τα οποία δέχονται βία από μεγαλύτερα αδέρφια τους ή και μικρότερα αδέρφια τους και οι γονείς δεν οριοθετούν τα παιδιά τους, δεν ασχολούνται με την ε, επίλυση των διαφορών των παιδιών τους και σφυρίζουν αδιάφοροι όταν το ένα παιδί χτυπάει το άλλο, όταν το ένα παιδί κακοποιεί το άλλο. Και αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή κάποια παιδιά σε προβληματικές οικογένειες παίρνουν το ρόλο του χρυσού παιδιού, golden child, και κάποια άλλα το ρόλο του μαύρου προβάτου ή αποδιοπομπέου τράγου της οικογένειας, scapegoat. Αν δηλαδή μέσα στην ίδια σου την οικογένεια έχει τη θέση και το ρόλο Ενό ανθρώπου που βγάζουν οι άλλοι τα νεύρα τους επάνω σου, αν είσαι το μαύρο πρόβατο μιας οικογένειας, αν ο πατέρα σου, η μητέρα σου και τα υπόλοιπα αδέρφια σου συνεχώς σε κοροϊδεύουν, σου φέρονται άσχημα, σε υποτιμούν, σε μειώνουν, σου κάνουν νέγκινγκ, έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο εδώ στο podcast για τον νέγκινγκ, τότε είσαι ο νούμερο ένα υποψήφιος να δεχθείς μπούλινγκ στο σχολικό χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτά τα οποία νιώθουμε οικία τα επαναλαμβάνουν. Εάν η θέση μου στο σπίτι είναι να είμαι το θύμα του μπαμπά και της μαμάς και το θύμα των μεγαλύτερων αδερφιών, τότε πολύ εύκολα μπαίνω στη θέση του θύματο, όσον αφορά στο σχολικό εκφοβισμό και στον bullying γενικότερα και στο ψυχολογικό πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Είναι σύντομο αυτό το επεισόδιο. Είναι σύντομο γιατί θέλω να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα αυτιά. Εάν το παιδί σου είναι θύμα ψυχολογικής βίας στο σχολείο, στο φιλικό του περιβάλλον, εάν το παιδί σου δέχεται μπούλινγκ, ψάξε, μην τυχόν είναι ένα παιδί που και στο σπίτι δέχεται μπούλινγκ, εσύ ο ίδιος μπορεί να εξασκείς bullying στο παιδί σου υπό τη μορφή του ντροπιάσματο, της τιμωρίας, της σιωπή, του νέκινγκ και όλων των άλλων όπλων του ψυχολογικού πολέμου. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο δέχεται βία από ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο αδερφάκι και εσύ δεν κάνεις τίποτα για να επιφέρει την τάξη και την ισορροπία ανάμεσα στα αδέρφια. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο να βλέπει και εσένα και τον άλλο γονιό να γίνεστε θύματα κακοποίησης και να υποτάσσεστε σε άλλους ενήλικες. Τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως από το παράδειγμα μας. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από γονεί οι οποίοι να βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε να προλαβαίνουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά τους να γίνουν είτε θύτες είτε θύματα bullying. Δεν θα μιλήσω για την αντιμετώπιση του bullying σε αυτό το επεισόδιο, ούτε είμαι ειδική για να το πράξω. Υπάρχουν πολλοί άλλοι συνάδελφοι εξειδικευμένοι στην αναπτυξιακή και σχολική ψυχολογία που μπορούν να μιλήσουν πολύ καλύτερα από μένα για την αντιμετώπιση του bullying. Όσον αφορά όμως την ευθύνη που φέρουμε εμείς ως γονείς για το ότι τα παιδιά μας εξελίσσονται σε θύτες ή θύματα μπούλινγκ, μπορώ να μιλήσω και μπορώ να μιλήσω από το χώρο ψυχολόγου ενηλίκων και ψυχολόγου που ασχολήθηκε με οικογένειες και φίβους στο παρελθόν. Είναι το πιο σημαντικό δώρο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας να τα μεγαλώνουμε έχοντας φροντίδα και έγνοια να μάθουν να διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους με αγάπη. Οφείλουμε να το πράξουμε. Δεν είναι πεγνίδι να γίνεις γονιός. Δεν είναι ένα βίτσιο. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζεις για να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Το να γίνεις γονιός σημαίνει η ανάληψη τεράστιας ευθύνης ώστε να μεγαλώνεις ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ενσυναίσθηση, έχουν την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα ώστε να μην γίνουν θύτες ψυχολογικής βίας και έχουν την εσωτερική δύναμη, έχουν την υψηλή αυτοεκτίμηση και την αυτοαγάπη, ώστε να μην πέφτουν στα δίχτυα νταΐδων οι οποίοι να τους εξασκούν bullying. Ελπίζω να είναι χρήσιμο αυτό το μικρό σημερινό επεισόδιο σε γονείς οι οποίοι έχουν τη λαχτάρα να μεγαλώσουν παιδιά με υγιείς τύπους προσωπικότητας παιδιά με αγάπη προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από την οικογένεια που είναι το κύτταρο της κοινωνίας ξεκινάει η αλλαγή. Ας αποφασίσουμε ο καθένας από μας ξεχωριστά μέσα στο δικό του σπιτικό να καλλιεργούνται ανθρωπιστικές αξίες, να καλλιεργείται η αγάπη, να καλλιεργείται η ψυχοσυναισθηματική οριμότητα και η πνευματικότητα και όχι η ψυχική τεμπελιά η αδιαφορία και η ουσιαστικά κακία προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το να είσαι ένας γονέας ο οποίος δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή ώστε το παιδί σου να μεγαλώσει μέσα σε γης σε θήκες, αποτελεί κακία. Κακία γονιού προς το παιδί και κακία προς την κοινωνία. Αυτά για σήμερα. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια κάτω από το βίντεο της ή κάποιες εμπειρίες σας που μπορεί να ταιριάζουν με αυτά που είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Φιλιά. Bye.